Ίση της αμαρτίας, με νομοσχέδια. Πλέον οι άνθρωποι δεν τρέπονται να προβάλλουν την αμαρτία και ως χριστιανοί θα πρέπει όλοι μας να προφυλαχθούμε. Γιατί η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες, όπως είχε γινόταν και παλαιότερα, όπως γνωρίζουμε, στην εποχή του Νόε, στην εποχή του Λότ, στα Σόδομα και τα Γόμορα, που πραγματικά η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες και ο Θεός εκείνη τη στιγμή ήθελε να καταστρέψει τον κόσμο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα σημεία των εσχάτων ημερών που διαβάζουμε μέσα από την Αγία Γραφή φτάνουν στο τέλος και εκπληρώνονται. Βλέπουμε τον πόλεμο στο Ισραήλ και άλλα πολλά σημεία. Και όλα αυτά θα πρέπει σίγουρα να μας θορυβούν και να πει ο καθένας ξεχωριστά τι κάνω, πού βρίσκομαι. Με έναν τρόπο, να το πω έτσι πιο λαϊκά, πρέπει να μας ξυπνάει τον καθένα προσωπικά και εμένα εννοείται πρώτο. Και πολλές φορές το έχω ζήσει και εγώ στη ζωή μου αυτό. Ο χριστιανός βλέποντας όλα αυτά να γίνονται στην καθημερινότητα, γιατί εντάξει, όταν ακούς διάφορες ειδήσεις, γεγονότα, πολλές φορές μπορεί να μπει θλίψη μες στην καρδιά σου. Και να βλέπεις μάλιστα εσύ να έρχεσαι καθημερινά στην εκκλησία, να διαβάζεις το Λόγο του Θεού, να κάνεις το μέρος σου, να προσεύχεσαι και να βλέπεις τη ζωή σου να πηγαίνει εισαγωγικά από το κακό στο χειρότερο. Η μία τελεπορία να διαδέχεται την άλλη, το ένα κακό το άλλο, ενώ ταυτόχρονα βλέπεις ένα γείτονά σου, ένα, να το πω, συνάδελφο, συμφοιτητή σου, να πηγαίνουν όλα τέλεια στη ζωή του. Και να είναι και ασεβής, να βλασφημάει μπορεί και το Θεό καθημερινά, όμως βλέπεις τη ζωή του να πηγαίνει όλα τέλεια. Και τότε σου έρχεται το ερώτημα, και εγώ τώρα που έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο Θεό και η ζωή μου πηγαίνει έτσι, τώρα τι γίνεται με αυτό? Και όταν μου είχε συμβεί και εμένα αυτό κάποια στιγμή στη ζωή μου, βλέποντας τη ζωή κάποιου άλλου να πηγαίνει τέλεια και να είναι και ασεβής, και είχαν έρθει και κάποιες τελεπορίες και θλίψεις έτσι τότε στη ζωή μου, ο Θεός μου είχε δώσει ένα εδάφιο από τους Κορινθίους, θυμάμαι, εκεί που γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν έρθουν οι θλίψεις στη ζωή σου, να μην αποκάμουμεν, γιατί προσωρινά ελαφρά θλίψη, γιατί είναι προσωρινά αυτή η θλίψη, εργάζεται καθ' υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Και ήθε πραγματικά, αδερφοί, να βάλουμε αυτά τα γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού μηνύματα μέσα στην καρδιά μας και να συνεχίσουμε να πορευόμαστε στη ζωή μας. Έτσι, αδερφοί, θα ήθελα να διαβάσω σήμερα από τη σελίδα 784. Είναι το βιβλίο του Δανιήλ, από το κεφάλαιο Α και το εδάφιο 1. Είναι στη σελίδα 784, κεφάλαιο Α, εδάφιο 1, από το βιβλίο του Δανιήλ. «Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, εις Ιερουσαλήμ, και πολιόρξεν αυτήν. Και παρέδωκε κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Και έφερεν αυτά εις την γήν Σεναάρ, εις τον οίκο του Θεού αυτού, και εισήγαγε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ τον αρχιευνούχον αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους, μη έχοντας μηδένα μόμων και ουραίου στην όψη και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσας γνώσεως και έχοντας φρόνηση και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξεν εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινήν μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου του οποίου αυτός έπινε. Και αφού ανατραφώσει τρία έτη, να ίστανται μετά αυτά ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα. Και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδενεγό. Και ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μη μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου το οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μειανθεί και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπνην του αρχιευνούχου.
Και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Δανίλ, «Εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου τον βασιλέα, όσης διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μήποτε ήδη το πρόσωπά σας σκυθροπότερα παρά των νεανίσκων, των συνομιλίκων σας, και ενοχοποιήσετε την κεφαλή μου εις το βασιλέα». Και είπε τον Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησεν επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρες, και ας δοθώσει εις αυτούς όσπρια να τρώγομεν και ίδωρ να πίνομεν. Έπειτα ας θεωρήσει τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπο των νεανίσκων, ήτινες και το πρόσωπο των νεανίσκων και το πρόσωπο ήτινες τρόγωση από των εδεσμάτων του βασιλέως. Και όπως είδεις, κάμε με τους δούλους σου». Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και εδοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις τη σάρκα, παραπάντων των νεανίσκων, ή την εσέτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον ίνων, τον οποίον έπρεπε να πίνωση, και έδιδεν εις αυτούς όσπρια. Και στους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστησε το Δανίλη νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και εν το τέλη των ημερών, ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και ελάλησε μετ' αυτόν ο βασιλεύς, και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανίλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέση σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους, παραπάντας τους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν εν πάντη το βασιλείο αυτού. Και διέμεινεν ο Δανίλ ούτως, έως του πρώτου έτους κύριου του βασιλέως. Αμήν. Βλέπουμε μια πολύ γνωστή ιστορία στην Αγία Γραφή, που προσωπικά εμένα ήταν, θα μπορούσα να πω μάλιστα, από τις αγαπημένες μου στην παιδική μου ηλικία, όχι μόνο συγκεκριμένη, αλλά και άλλες εμπειρίες τις οποίες είχε ο Δανίλ, πολύ έντονες με τον Θεό. Και μου άρεσε από πολύ μικρό παιδί να τις διαβάζω και να παίρνω εννοείται και τα μηνύματα αυτά τα οποία έβγαζε ο Λόγος του Θεού. Αλλά από όλη αυτή την ιστορία, θυμάμαι προσωπικά σαν μικρό παιδί, ένα χωρίο ήταν αυτό το οποίο μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα μπορούσα να πω ότι μου είχε χαραχθεί μάλιστα και στην καρδιά μου. Είναι από το εδάφιο 8 αυτό που διάβασα, το να μην μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ότι πήρε αυτή την απόφαση. Και θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί κι εγώ, το πήρα αυτό το εδάφιο και το έγραψα στην πρώτη μου γραφή, πάνω-πάνω, στις σημειώσεις που γράφουμε στην γραφή, πάνω-πάνω, το έγραψα, θυμάμαι ήμουν δημοτικό τότε ακόμα, να μην μειανθώ από τα εδέσματα του βασιλέως. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που θα πρέπει να σκεφτεί ο κάθε χριστιανός, διότι η αλήθεια είναι ότι, όπως προείπα και πριν, ζούμε στις σχάτες ημέρες. Η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες. Βλέπουμε ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ντρέπονται να προβάλλουν την αμαρτία τους, ενώ παλαιότερα δεν ίσχυαν αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε να εκπληρώνονται όλα τα σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού. Και το ερώτημα το οποίο μπορεί να θέσει κάποιος άνθρωπος είναι το πώς μπορεί να αντισταθεί σε όλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, τα εδέσματα τα οποία σε προσφέρει ο κόσμος. Και πόσο μάλλον και ένας νέος. Που βλέπουμε εδώ πέρα 4 νέους σε αυτή την ιστορία, την πραγματική ιστορία, οι οποίοι πήρανε σαν άντρες πίστεως, ήταν νεανείς και ήταν μικροί στην ηλικία. Και πήρανε σαν άντρες πίστεως μία απόφαση να αντισταθούν σε αυτό το οποίο τους προσφέρει, θα μπορούσαμε να πούμε, ο κυβερνήτης του κόσμου εκείνης εποχής, γιατί ήταν κυβερνήτης, είχε κατακτήσει τότε όλα τα βασίλεια του κόσμου, και τους προσφέρει αυτή τη θέση και αυτοί να την αρνηθούν. Γιατί? Επειδή ίσχυε ότι ακόμα τότε δεν έπρεπε να πίνουν ίνο και να τρώνε κρέας. Και ήταν μέσα σε αυτά τα εδέσματα τα οποία τους προσέφερε. Όμως αυτοί πήραν μια πολύ μεγάλη απόφαση, την οποία πιστεύω ο Θεός μας βάζει να συλλογιστούμε όλοι σήμερα. Και είναι
το να πάρουν αυτή την απόφαση να μην μειανθούν από τα εδέσματα του βασιλέως. Και σκεφτόμενος και διαβάζοντας αυτή την ιστορία και σήμερα, με έβαλε σε προβληματισμό και σκεφτόμουν πραγματικά πώς γίνεται τόσο νεαρά παιδιά, τα οποία βρίσκονται μάλιστα και σε αιχμαλωσία, να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Ούτε έχουν κάποιον γονέα να τους συμβουλεύει, είναι πραγματικά μόνα τους. Τα έχουν πάρει, τα έχουν βάλει δίπλα στο βασιλιά, τα συμβουλεύουν και αυτά παίρνουν μια τέτοια απόφαση. Και το διάβαζα και είναι φοβερό, πραγματικά. Και πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεός μου το βάλε μέσα στην καρδιά, ότι αυτό το οποίο κάνει έναν άνθρωπο να ξεχωρίζει και να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, είναι ο άνθρωπος και ο χριστιανός ο οποίος έχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση με το Θεό. Βλέπουμε σε άλλη ιστορία μέσα στη γραφή, πολύ ωραία, με τον Ιωσήφ, όταν θα μπορούσαμε να πούμε ότι του δόθηκε μια ευκαιρία μέσα στη ζωή του να πάει με μια πολύ όμορφη γυναίκα, φαντάζομαι, τη γυναίκα του Πεντεφρή. Ήταν μια πρόκληση σίγουρα του κόσμου, ένα έδεσμα θα μπορούσαμε να πούμε του βασιλέα, το οποίο του προσφέρθηκε ανοιχτόχερα. Δεν τον έβλεπε κανείς, ήταν αυτός και η γυναίκα του Πεντεφρή και θα μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Όμως αυτό το οποίο είπε και είναι φοβερό, είναι πώς μπορώ εγώ να κάνω αυτό το αμάρτημα μπροστά στο Θεό μου. Και συγκρίνοντας αυτές τις δύο ιστορίες, λοιπόν, αδερφοί, πιστεύω ο Θεός μου έβαλε στο νου μου ότι αυτοί οι άνθρωποι τι κοινό είχαν. Ήτανε και αυτοί οι τέσσερις, εδώ που βλέπουμε εχμάλωτοι του Ναβουχοδονόσορ, και ο Ιωσήφ, ήτανε νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ήτανε πλήρως αφιερωμένοι στο Θεό. Ήτανε νέοι οι οποίοι είχαν πάρει απόφαση να ακολουθήσουν το Θεό, γνώριζαν σε ποιο Θεό πιστεύουν, δεν ήταν ότι τους είχαν δασκαλέψει, ότι επειδή το είπαν οι γονείς σου πρέπει να το κάνεις, γνώριζαν πραγματικά σε ποιον Θεό πιστεύουν, γνώριζαν, τον είχαν γευτεί φαντάζομαι το Θεό στη ζωή τους, πόσο μάλλον και ο Ιωσήφ και ο Δανίλη θα δούμε και στη συνέχεια, και είχαν μια πολύ δυνατή σχέση με το Θεό. Και πραγματικά αυτό έχει σημασία, αδερφοί, να γνωρίσουμε με ποιον, σε ποιον πιστεύουμε. Έχουμε γνωρίσει σε ποιον πιστεύουμε. Έχουμε και καταλάβει ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ενεργεί στην καθημερινότητα. Δεν ορίζουμε εμείς την καθημερινότητά μας και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας είναι πραγματικά σχέδιό Του και ο Θεός το επιτρέπει. Και πραγματικά αυτά τα παιδιά, βλέποντας όλο αυτό το οποίο πήρανε σαν απόβαση, απολαμβάνουν στην ύστερη ζωή τους, λίγο αργότερα, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευλογία. Η οποία ευλογία αναγράφεται και σε άλλο σημείο της γραφής. Είναι ο πρώτος ψαλμός που πάντα μου αρέσει να τον διαβάζω, γιατί μιλάει για παιδιά τα οποία δεν έχουν γνωρίσει την αμαρτία. Είναι παιδιά μεγαλωμένα μέσα στην Εκκλησία. Και αυτά τα παιδιά βλέπουμε ότι θα μπορούσαμε να πούμε σε σημερινά δεδομένα ότι είναι μεγαλωμένα μέσα στην Εκκλησία και παίρνουν μια πολύ σοβαρή απόφαση, η οποία όμως, όπως θα δούμε και αργότερα, έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Καθώς διαβάζουμε και στον πρώτο ψαλμό και πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες υποσχέσεις και μακαρισμούς, θα μπορούσαμε να πούμε, που δίνει ο Θεός στη ζωή ενός νέου και ενός ανθρώπου εννοείται, ο οποίος δεν έχει γνωρίσει τον κόσμο. Καθώς λέει ότι όποιος δεν περιεπάτησε σε βουλίες σοβών και οδό αμαρτωλών δεν στάθηκε, αλλά μένει σε όλα αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού, τι υπόσχεται ο Λόγος του Θεού, ότι θα είναι, λέει, σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ριάκας των υδάτων. Και το φύλλωμά του δεν θα μαραίνεται και ό,τι αν πράττει στη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος που δεν γνώρισε την αμαρτία, θα ευωδώνεται. Και βλέπουμε πραγματικά αυτό να συμβαίνει και στη ζωή και των τεσσάρων εδώ νέων, αλλά να συμβαίνει και στη ζωή του Ιωσήφ. Και τι θα μπορούσε να ζητήσει ένας άλλος άνθρωπος στη ζωή του, από παρά μόνο αυτό, ό,τι και να πράττει, να ευωδώνεται. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες ευλογίες που μπορεί να χαρίσει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου και μάλιστα στη ζωή ενός νέου που έχει οράματα, όνειρα μπροστά στη ζωή του, να μένει πάντα σταθερός στο λόγο του Θεού και ό,τι και αν πράττει, να ευωδώνεται.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι για να έχει κάποιος προσωπική σχέση με το Θεό και να μετατραπεί σε έναν άντρα πίστος όπως έχουν κάνει αυτοί οι νεανείς και όπως τους αποκαλεί ο Λόγος του Θεού, δεν είναι εύκολο και σίγουρα θέλει γόνατα προσευχής και οδηγία καθημερινή από το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να πορεύεται αυτοβούλος, να ενεργεί στη ζωή του όπως θέλει και να συμπεριφέρεται όπως θέλει. Διαβάζουμε στις παροιμίες ένα άλλο εδάφιο τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, ότι ο φρόνιμος προβλέπει το κακό και κρύβεται. Όμως ο άφρον τι κάνει, προχωράει, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα και στο τέλος τιμωρείται. Γράφει στις παροιμίες ένα εδάφιο και πραγματικά αυτό, αυτοί οι άνθρωποι, και πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα, πιστεύω μου το βάζει πάρα πολύ έντονα σήμερα ο Θεός αυτό στην καρδιά, ότι είχαν γόνατα και καθημερινή οδηγία από το Θεό. Είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, τα οποία θα πρέπει να εξητούμε καθημερινά, για να δούμε εν τέλει όντως στη ζωή μας να ευωδωνόμαστε και ό,τι αν πράττουμε, όπως είπαμε και στον πρώτο ψαλμό, να ευωδώνεται. Και θυμάμαι προσωπικά και εγώ μία εμπειρία, την οποία είχα και στο γυμνάσιο. Την έχω ξανααναφέρει παλιότερα, αλλά τώρα μου τη θυμίζει ο Θεός και θα την ξαναπώ. Ήμουνα στο γυμνάσιο, θυμάμαι, και θα πηγαίναμε κάποια στιγμή με το σχολείο σε μία ημερήσια εκδρομή στα Καλάβρητα. Και θυμάμαι που είχε μπει πάρα πολύ έντονη επιθυμία μέσα στην καρδιά μου. Λέω, εντάξει, αφού θα πάνε και στους μαθητές μου και αυτά, πάω κι εγώ σε αυτή την εκδρομή, η οποία δεν θα ήταν πρωινές ώρες, θα πήγαινε μέχρι το βράδυ, ήταν μόνο ημέρα, ολόκληρη ημέρα. Και θυμάμαι μου είχε μπει έτσι μεγάλη έντονη επιθυμία, λέω, θα πάω κι εγώ να περάσω έτσι καλά με τα παιδιά και αυτά, που έκανα έτσι λίγο παρέα στο σχολείο. Και γυρνάω στο σπίτι και το λέω στους γονείς μου, θυμάμαι εκείνη την ημέρα. Και λέω ότι την τάδη ημερομηνία θα πάμε εκδρομή στα Καλάβρητα. Δεν έχω ξαναπάει και στα Καλάβρητα, να πάω να δω και την περιοχή, είναι ωραία. Και λέγοντας αυτό λοιπόν στους γονείς μου, θυμάμαι ότι μου απάντησαν ότι καλύτερο θα ήταν πρώτα να προσευχηθείς. Και εγώ από το ύφος τους λίγο κατάλαβα ότι ήταν αρνητική. Και δεν μου πολύ άρεσε. Και άμεσα στο κρύβο στενοχωρήθηκα. Και όλα λέω ότι ήθελα πάρα πολύ να πάω στην εκδρομή. Αλλά εγώ τους απάντησα καλά, θα προσευχηθώ, αλλά εγώ θα πάω, τους λέω. Δεν υπάρχει ούτε, θα πάω. Επειδή μου αρέσει, θέλω να πάω να δω και τα Καλάβρητα, θα πάω. Και θυμάμαι αμέσως μετά, μπαίνω στο ταμείο μου, κλείνω την πόρτα με την καρδιά μου, λέγοντας ότι εντάξει, εγώ θα κάνω το μέρος μου, θα προσευχηθώ και θα βγω, αλλά θα πάω μετά. Και θυμάμαι, αδερφή, κάθομαι, προσεύχομαι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι αυτό που είπα προηγουμένως, το πώς ότι ο άνθρωπος θα πρέπει καθημερινά να ζητάει οδηγία από το Θεό. Ήμουνα εγώ μικρός τότε, μάθαινα ακόμα και ακόμα μαθαίνω εννοείται. Και ήταν ένα μεγάλο δίδαγμα αυτό, ότι δεν ενεργείς όπως θέλεις στη ζωή σου. Πρέπει πάντα να παίρνεις οδηγία από το Θεό. Και κάθομαι λοιπόν, προσεύχομαι και στο τέλος προσευχής ανοίγω τη γραφή και πέφτω σε ένα φοβερό εδάφιο, το οποίο θα ήθελα να το διαβάσω κιόλας. Είναι από τη σελίδα 1076. Είναι το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 4 από την επιστολή Πέτρου Β. Σελίδα 1076, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 4. Και ανοίγοντας λοιπόν τη γραφή, πέφτω σε αυτό το εδάφιο. «Δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς στην αυτήν εκχύληση της ασωτείας και σας βλασφημούς». Και ανοίγω λοιπόν τη γραφή και πέφτω σε αυτό το εδάφιο. Και θα μπορούσα να πω, μου ανοίγονται οι οφθαλμοί. Λέω, τώρα τι κάνεις, εδώ σου μιλάει πραγματικά στόμα Θεός. Αυτό δεν γίνεται να σου το πει κάποιος άνθρωπος, ούτε ήταν τυχαίο επειδή άνοιξε τη γραφή. Έπεσα σε ένα εδάφιο φοβερό. Είναι πραγματικά λόγος Θεού αυτός. Και βγαίνω λοιπόν, θυμάμαι από το δωμάτιο τότε, και λέω στους γονείς μου κάθετος ότι μου μίλησε ο Θεός και δεν θα πάω. Παρεξενεύτηκαν οι γονείς μου, γιατί με είχαν δει στην αρχή πολύ ότι θετικό και επιθετικό μπορούσα να πω ότι θα πάω και κάθετο. Και εν τέλει δεν πήγα σε αυτή την εκδρομή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που εν τέλει επέτρεψε και μου μίλησε και δεν πήγα. Καθώς μετά πήγανε τέλος πάντων το σχολείο σε αυτή την εκδρομή και επιστρέφοντας την επόμενη μέρα, πήγα στο σχολείο την επόμενη μέρα μετά την εκδρομή και εκεί που μαζευόμασταν για την προσευχή, ξεκίνησε ο διευθυντής να φωνάζει ένα-ένα παιδιά τα ονόματα για να τους ρίξει αποβολή. Και ρωτάω εκεί κάποια παιδιά που έκανα παρέα τι έγινε και τι έγινε. Και μου λένε ότι άστο, έγινε χαμός. Λέει ότι βγήκανε τα παιδιά εκεί, ξεκίνησαν, λέει, μπήκανε σε ένα σούπερ μάρκετ,
Ξεκίνησαν, λέει, να κλέβουν διάφορα πράγματα, φύγανε και μετά γυρνώντας προκάλεσαν και πάρα πολλές φθορές στο πούλμαν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που με προστάτευσε από όλο αυτό. Αλλά το δίδαγμα το οποίο εγώ πήρα από εκείνη την εκδρομή στην οποία δεν πήγα ήταν αυτό, ότι καθημερινά θα πρέπει να οδηγούμαστε από το Θεό. Γιατί διαφορετικά θα πέφτουμε σε λάθη. Άνθρωποι είμαστε, όλοι πέφτουμε, μετανοούμε εννοείται, αλλά για να προλαμβάνουμε τα μεγάλα λάθη, τι είναι σημαντικό, να ζητάμε οδηγία από το Θεό. Και πραγματικά, ήθα αδερφοί, να αποβάλουμε όλοι από τις ζωές μας αυτά τα οποία μας τραβάει ο κόσμος. Τι είναι αυτό το οποίο μας τραβάει ο κόσμος? Είναι αυτό το οποίο ο κόσμος πολλές φορές θεωρεί υψηλό. Είναι αυτό το οποίο πολλές φορές ο κόσμος το βλέπει ωραίο. Είναι κάτι το οποίο είναι όμως πρόσκαιρο. Και το διαβάζουμε πολλές φορές μέσα από τη γραφή και το ακούμε και από αδερφούς οι οποίοι πολλές φορές βγήκαν στον κόσμο, επέστρεψαν και μας αναφέρουν ότι η απόλαυση της αμαρτίας είναι πρόσκαιρη. Και ήθε πραγματικά, αδερφοί, να πάρουμε αυτή την απόφαση την οποία πήραν αυτά τα παιδιά και να μας μείνει, έτσι όπως μου είχε μείνει και εμένα από μικρό παιδί και προσπαθώ να το θυμάμαι καθημερινά, αυτό το χωρίο το οποίο διαβάσαμε μέσα από τη γραφή, το νομί μειανθούμε από τα εδέσματα του βασιλέως. Είναι, πιστεύω, μια πολύ σημαντική απόφαση την οποία θα πρέπει να πάρει κάθε χριστιανός, όπως είπα, ιδιαίτερα αυτές τις έσχατες ημέρες, γιατί τι γίνεται? Ο διάβολος προσπαθεί να διαβάλει ακόμα και τους εκλεκτούς. Το διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι και λίγες οι φορές που βλέπουμε ανθρώπους μέσα από την Εκκλησία να φεύγουν. Και στενοχωριόμαστε γι' αυτό και προσευχόμαστε, εννοείται, για τους αδερφούς ο Θεός να τους βάλει πνεύμα μετανοίας και να επιστρέψουν. Όμως ο Θεός μας έχει μιλήσει επανειλημμένως και μέσα από προφητείες και μέσα από τον Άμβονα ότι αυτές τις έσχατες ημέρες θα δεχτούμε πάρα πολλές επιθέσεις. Και ήθε πραγματικά, αδερφοί, όλοι να οχυρωθούμε, να προστατευτούμε και να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση. Να μην μειανθούμε από τα εδέσματα του Βασιλέως. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αμήν.